κοριτσάκια που φοράνε δικτυωτά καλσόν να τα ξεχάσεις. Είναι αιτία διαζυγίου. Γιατί ρε παιδί μου μπλέκεσαι στις δουλειές μου, πάψε να ασχολείσαι μαζί μου. Και έχεις στήσει εσύ αυτή την παγίδα στη Μαρινέ και θες εγώ να πληρώσω τα φράγκα. Θα σε εξοφλήσει το Μαρινάκι. Έχει τον τρόπο της αυτή να εξοφλάει. Τι πεις για τη Μαρινέ τώρα. Κάτσε ρε Βλάση, ρε Βλάση. Μπήκαν κλέφτες στο σπίτι. Στην πλατεία ήταν μια γιαγιούλα έρημη μονάχη και της την πέσανε κάτι λαμόγια και εμείς τους διώξαμε. Πώς ήταν, τρεις. Δύο. Δύο ή τρεις τώρα πάρω στον πανικό. Μήπως ήταν τέσσερις και ήταν Ντάλτον. Θα πάμε στη Σιγκούρνη. Σίγουρα θα έχει στικάκια. Υπάρχουν κάποια στικάκια που τα λένε αυτά τα στικάκια του πάθους. Κατάλαβε. Σίγουρα θα έχει. Εγώ τα πίστευα στην αρχή, αλλά έχουμε τίποτα να χάσουμε. Όπως είσαι. Έφυγες. Ισχύει ότι έχεις ένα παιδί με μια παλιά σου γραμματέα ή όχι, Δαμιανέ? Εσύ από πού το έμαθες, ποιος σου το είπε? Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Να πεις την αλήθεια, Μάρκο. Τρέχει κάτι με τη Ρενάτα? Νόμιζα ότι αυτό ήταν μόνο στη φαντασία του Αχιλλέα, αλλά από ό,τι βλέπω, σε έχει επηρεάσει και σένα. Μη φαντάζεσαι πράγματα που δεν υπάρχουν. Έλα ρε Μίμη, να σου πω. Αυτός ο Αχιλλέας μόνος του έχει χωρίσει. Γιατί φαίνεται η Ρενάτα πως δεν ξέρει τίποτα. Λατάνια, τι είναι αυτό που δεν ξέρω? Κάνε παιδιά να δεις καλό. Ωραία, Θοδωρή, να σου πω, ξέρεις τι έγινε εδώ? Δεν ξέρω, εγώ όταν έφυγα ήταν όλα στη θέση τους. Ο Μίμης και ο Βλάσης τα ξέρουν, αυτοί ήταν εδώ. Έμαθα ότι είχατε μια περιπέτεια. Πώς το πάθατε αυτό? Βρε Ρενάτα μου, δεν είπα κάτι για σένα, αλήθεια σου λέω. Ξέρεις κάποια άλλη Ρενάτα? Ρενάτα, πάρα πολλές. Μιλούνια, να πάρα πολλές Ρενάτες. Δηλαδή τι, μόνος έχεις αυτό το όνομα, τι είναι κανένα σπάνιο στην Ελλάδα? Όχι βέβαια. Ναι, νομίζω ότι δεν θα βγάλουμε άκρη εδώ μέσα σήμερα. Ναι, μεγάλο πρόβλημα συνεννόηση σε αυτή την εταιρεία. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, άλλα καταλαβαίνει. Τουρλουμπούκι γίναμε. Μόνο που σήμερα θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα μία και καλή. Βρε Ρενάτα μου, γιατί δεν πας σπίτι σου να ξεκουραστείς καλύτερα, ε? Λοιπόν, ως εδώ. Έλα στο γραφείο μου τώρα. Ρενάτα μου, είναι πάρα πολύ αργά. Πρέπει να φύγω κι εγώ, να έχω σχολάσει. Δεν γίνεται αυτό που λες. Και επίσης, άμα έρθει κάποιος από την επιθεώρηση εργασίας και με δει ακόμα εδώ, θα μας κόψει πρόστιμο. Θα πληρωθείς και υπερορίες. Μην ανησυχείς, πάμε. Α, όχι. Δεν θέλω υπερορίες να πληρωθώ. Είμαι μια χαρά με το μισθό μου και ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία που μου δίνει τόσο καλό. Τέλος! Στο γραφείο μου τώρα! Λοιπόν, ακούω, τι χάλια είναι αυτά, πώς γίνεται έτσι? Κοίτα, Μαρίνα, είδα στην πλατεία μια γιαγιούλα. Μια γιαγιούλα που περίμενε στο ATM, ναι. Και της την πέσανε κάτι τα κλαδάδες. Ναι, να της πάνε την τσάντα. Και το κινητό. Και το κινητό. Ναι. Είχε γιαγιούλα, κινητό. Μανάκρυβο, ακριβό, οχταπύρινο. Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα, παππού, δεν σε έχουν ξεμοραθεί, πάνε και παίρνουν κάτι πανάκρυβο. 856 GB, μιλάμε 7 συντάξεις και. Αφού να φανταστείς, ναι. Τσακωνόντουσαν για το πίσω να το πάρει το κινητό. Ναι. Και εμείς τρέξαμε και την βοηθήσαμε φυσικά. Σαν κύριοι που είμαστε. Δηλαδή. Βέβαια, εννοείται. Και τους αναχαιτήσαμε αυτούς τους αλυταράδες. Και τις φάγαμε από τα κλαράδες. Φάγαμε. Εγώ δεν έφαγα. Δηλαδή αυτός έφαγε τις περισσότερες. Εγώ τον αγωνά τους κάτεψα. Δηλαδή, μιλάμε, τον έκανα και μαρτύρηση. Ειλικρινά. Δηλαδή τον έκανα και τη σώσαμε τη γιαγιούλα. Και πήραμε και το κινητό, ε. Ναι. Κόστησε μια περιουσία τώρα. Οχταπύρινο, ε. 700 κάτι γίγκα. Για μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Άσε, εσύ κάπου έχει γίνει Αθήνα πια. Δεν μπορείς να πας πουθενά, κυκλοφορείς. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα δηλαδή εγκληματικότητα έχει φτάσει στα ουράνια. Μάλιστα, ναι. Βέβαια, εκτός από την εγκληματικότητα που είναι στα ουράνια, νομίζω ότι έχει αυξηθεί και η φαντασία σας. Γιατί στην πλατεία που μου λέτε το σύνορα ότι έγιναν όλα αυτά τα συνταρακτικά, ήταν ο Θοδωρής. Α! Αμέ, ήταν ο Θοδωρής εκεί και προσπαθούσε να πουλήσει καφέδες σε ανθρώπους που περιμέναν στην ουρά της τράπεζας. Εκεί βρήκα να το στέλνω να πάρει. Μου είπε λοιπόν ότι δεν έγινε καμία ληστεία και ότι σίγουρα δεν σας είδε σας τους δύο να σώσετε ηλικιωμένες γιαγιούλες και τα κινητά τους. Όχι, μωρέ καημένη, και εσύ πιστεύεις το Θόδωρα. Αυτός για να βρει πελάτες δεν βλέπει τίποτα. Βλέπει την τύφλα του μπροστά του. Βλέπει τους πελάτες μόνο και τίποτα άλλο. Ρε Μαρίνα μου, να φαντασίσεις, ο άνθρωπος προτιμάει να κουμπεί πελατεία, ναι, του από το να πει μια καλή κουβέντα για μας. Ναι. Μια χαρά βλέπει ο Θοδωρής, λοιπόν! Δεν πάω πουθενά αν δεν μου πείτε τι έγινε. Και αυτός ο πατέρας μου αυτό το στόμα του δεν το κρατάει με τίποτα κλειστό. Επίσης, ο Θοδωρής μου είπε ότι σας άφησε έξω από το εργαστήρι και πως όταν γύρισε βρήκε καρέκλες και τραπέζια πεταμένα κάτω. Σιγά μωρέ τώρα, άντε να πέσε μια καρέκλα όπως σηκωθήκαμε, δε. Σιγά μου το κάναμε και ρημαδιό. Και τα σημάδια στα πρόσωπά σας, Βλάση. Τυφλή είμαι, θα με βγάλεις και τρελή από πάνω. Τάξη! Θα ομολογήσω. Τι θα κάνεις? Σκάσε ρε. Θα πω την αλήθεια.
Ρίζω τρελό, θα πει την αλήθεια. Βεβαίω θα πω να πλήγω με δεν πειράζει. Άρχισε να πει την αλήθεια. Άρχισε να πω την αλήθεια. Και εγώ θα την πω την αλήθεια. Μαρίνα! Τρέπομαι. Τρέπομαι πάρα πολύ. Εγώ και ο Μίμης πλακωθήκαμε. Πλακωθήκαμε. Κάτσε, πλακωθήκαμε. Ναι, πλακωθήκαμε, πλακωθήκαμε. Πλακωθήκατε. Για ποιο λόγο? Ντρέπομαι. Και πάλι. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Σε κάποια φάση ο Μίμης μου είπε κάτι για την πρώην μου τη Μίκα. Και εγώ θυμήθηκα που της έκανε καμάκι και τη γούσταρα και τέτοια και μου γύρισε το μυαλό εκεί πέρα και πλακωθήκαμε στα μπουκετίδια. Μίμη, είναι αλήθεια αυτά που λέει ο Βλάσης? Μάλιστα, κυρία Μαρίνα. Κεριά και λιβάνια, ρε! Χαϊβάνια, δεν τρέπεστε λίγο, κοτζαμάντρε! Αντρεπόμαστε, λέει. Ντρεπόμαστε. Για το πόσο ανώρεμοι είμαστε και τσακωθήκαμε για μια γυναίκα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ να τα συζητήσουμε και να τα λύσουμε. Εγώ ζητάω συγγνώμη που κάναμε έτσι στο μαγαζί. Και ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη για την αντιστάτωση. Καλά. Χαλάλη. Αφού τα ξαναβρήκατε, θα συμμαζέψω εγώ. Πάω και μη σα ξαναδώ να τσακώνεστε για γυναίκα, ε! Μάλιστα, κυρία Μαρίνα. Α, σε ξεπροποδίσω, παιδιά. Την άντε γλιτώσαμε. Κοίταξε, να μην μάθει τίποτα η Μαρίνα ότι έχουμε παρτίδες με τον Μένιο. Ας τη Μαρίνα, πάρε τηλέφωνο την Ατάνια τώρα. Έχει δίκιο, ρε. Αυτή δεν την προλαβαίνω ούτε ο Θεός ο ίδιος. Θα σου πω και τι ξέρω και ποιος μου το είπε. Θέλω όμως πρώτα να μου απαντήσεις. Είναι αλήθεια ότι έχεις ένα παιδί με μια παλιά σου γραμματέα που την έλεγαν Έλλη και δούλευε στη Σόφο? Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά εσένα ποιος σου το είπε, θα μου πεις? Μου το είπε η Σίλβια. Η Σίλβια, ναι, βέβαια. Έπρεπε να το περιμένω. Σιγά μην κράτα για το στόμα της κλειστό έτσι και την πιάσω. Δεν είναι το θέμα μας η Σίλβια τώρα. Α, δεν είναι το θέμα μας η Σίλβια τώρα. Το θέμα μας είναι ότι έχεις ένα παιδί που κάνεις ότι δεν υπάρχει. Ναι, κοίταξε ζωγραφιά, αυτό το παιδί δεν ήταν δική μου επιλογή. Και επίσης δεν ξέρω και δεν είμαι σίγουρος αν πραγματικά αυτό το παιδί είναι. Και τι σημαίνει αυτό? Πως δεν αξίζει να το γνωρίσεις? Δεν αξίζει να έχεις επαφές μαζί του επειδή δεν ήταν επιλογή σου? Όχι, αλλά είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα, δηλαδή. Γιατί δεν μου το ανέφερες ποτέ? Νόμιζα πως ήμασταν φίλοι. Ζωγραφιά, δεν σου το ανέφερα γιατί δεν είναι κομμάτι της ζωής μου. Δεν έβρισκα το λόγο να στον αφέρω. Παρόλα αυτά, ήσουν έτοιμος να κάνεις μέρος στη ζωή σου ένα ξένο παιδί. Ένα ξένο παιδί? Όχι βέβαια, τι δουλειά έχω εγώ με ένα ξένο παιδί? Εγώ δεν θέλω κανένα παιδί. Μιλάω για το παιδί της Φέης και του Βλάση. Πώς θα μπορούσες να βάλεις στην καρδιά σου το παιδί της Φέης και το δικό σου όχι? Την κόρη της Φέης την έβαλα στο σπίτι μου, όχι στην καρδιά μου, ζωγραφιά. Εγώ δεν θέλω παιδιά. Δεν νιώθω καλά με τα παιδιά. Δεν θέλω μπλεξίματα με τα παιδιά. Ακόμα χειρότερα. Θα γινόταν άλλο ένα παιδί δυστυχισμένο εξαιτίας σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδράσεις τόσο άσχημα. Γιατί εγώ αυτό το Δαμιανό δεν θέλω να το ξέρω. Ζωγραφιά, με αδικείς. Εγώ δεν νιώθω έτοιμος να γίνω πατέρας. Δεν ξέρω πώς να φερθώ σε ένα παιδί. Δηλαδή, δεν ξέρω καλά πώς να το. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες σε αυτά τα θέματα. Σε όλους μας συμβαίνουν πράγματα που δεν ξέρουμε πώς να τα χειριστούμε, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, Δαμιανέ. Εσύ κλείνεις τα μάτια σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί με στείνεις στον τοίχο για κάτι που δεν αφορά εσένα. Που δεν αφορά εμάς. Το πώς φέρεσαι στο παιδί σου έχει να κάνει με όλα. Γι' αυτό σου έστειλα και το παιχνίδι. Ήθελα να σε κάνω να καταλάβεις ότι έχεις βάλει λάθος προτεραιότητες στη ζωή σου. Σε παρακαλώ πολύ, Δαμιανέ, σκέψου πολύ καλά όλα όσα σου είπα. Τι, δεν το σκόνη? Δεν το σκόνη, τι να κάνω. Μήπως αποφεύγει, σε βαρέθηκε? Εγώ άλλο φοβάμαι. Ότι έχει φάει στενό μαρκάρισμα με τη Ρενάτα και δεν ξέρει τι να κάνει. Σόπα, ρε, Ρενάτα είναι αρνάκι, ρε. Ναι, είναι με τις γυρίσεις στο μάτι. Άμα τις γυρίσει, ποιος είδε το χάρο και δεν το φοβήθηκε. Ξαναπάρε. Θα ξαναπάρω. Θα σταματήσει να ασχολείσαι με το ρημάδι να μιλήσουμε? Ναι, ένα λεπτάκι όμως, γιατί μπορεί να είναι κάτι πολύ επίγον. Γιατί η γιαγιά μου η Τζίνα είπε. Άσε τα κόλπα σε μένα, Λατάνια, λοιπόν! Σοβαρέψω, θέλω να μιλήσουμε. Τι είναι αυτό που ξέρεις και με αφορά? Ναι, να σου πω αυτό που ξέρω, για να το μάθεις κι εσύ, που κανονικά θα έπρεπε να το ξέρεις κι εσύ και μπορεί να το ξέρεις κιόλας. Αλλά δεν ξέρω, γιατί είστε πάρα πολύ εδώ πέρα μέσα και δεν σας προλαβαίνω. Ναι, λέγε τώρα, λέγε! Θα σου πω. Στείλε SMS. Στείλε SMS και πες της, ειδοποίησε Έντινα. Τι να στείλω, σήκωσέ το. Όχι ρε, πες να μην πει τίποτα για το χωρισμό αυτό, να της πεις. Θα το καταλάβει. Σιγά το δύσκολο μου. Λοιπόν, γράφε. Κάτσε να γράψω. Τσιμουδιά σε κανέναν για το χωρισμό. Για το χωρισμό. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα. Ρουβλάση, δεν είναι λίγο υπερβολικό αυτό το είναι θέμα ζωής και θανάτου? Για τη Λατάνια όχι. Στείλ το. Σταμάτα μου, περίμενε.
Τι. Ορίστε. Μήνυμα εστάλει. Μπράβο. Θα συνεχίσεις για πολύ ακόμα να στέλνεις μηνύματα. Ξέρεις κάτι? Mm-hmm. Άστο. Δεν είναι τίποτα. Και του δώσαμε και πάρα πολύ σημασία, έτσι. Δεν είναι τίποτα. Μην ανησυχείς. Εγώ θα φύγω. Πηγαίνω τώρα. Αλλά σαν να μην σου είπα τίποτα. Ξέχασέ το. Δεν πειράζει. Άστο. Δεν θα φύγεις από εδώ μέσα αν δεν μου πεις τι ξέρεις και με αφορά. Σιγά! Άντε ρε τελείω, ναι, με έχει φάει αγωνία! Για λέγε, τι σου μπαίνει συγκουρνή? Τι μου είπε και τι δεν μου είπε, καλά που να στα λέω, ε! Πες, με έχει φάει αγωνία, τελείωνε! Θα σωθούμε! Αμέ! Δεν έχει σημασία, σου λέει, ηλικία στον έρωτα! Δεν έχει! Δεν έχει! Η κυρία Μποκουβάλα αλληλογραφεί μέραν από τα καπί! Θα δεις που σε λίγο καιρό θα έχουν γάμο οι γειτόνοι, παιδιά! Για όλους υπάρχει ελπίδα! Βάνα, δεν σε ρώτησα για την κυρία Μποκουβάλα. Συγκεντρώσου και πες μου τι σου παίρνει η Συγκούρνη. Α, ναι, μου είπε καλέ και για το σόι τη η Συγκούρνη. Στις Φιλιππίνες. Τι έγινε, έχουν και αυτοί προβλήματα με τους άντρες τους? Άστο, ακόμα χειρότερα. Τι έπαθε μια θιάτσα από το χωριό, πήγαινε στη Μανίλα να κάνει ένα σφράγισμα. Και τι έπαθε, νομίζεις? Την έπιασες εσύ στο στόμα σου που είναι και μεγάλο? Βρέχουμε που σου λέω, πρέπει να προσέχουμε με το σκοπό για νίτες εκεί έξω. Άμα μείνουμε φαβούτες μετά, ποιος θα μας πάρει? Είδαμε και τώρα που την έχουμε την οδοντοστοιχεία. Λοιπόν, πες μου τι σου είπε η Συγκούρνη, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα θέματα τα δικά της. Για πες τι σου είπε για μας, για το θέμα το δικό μας. Τι σου είπε? Τι μου είπε, δεν μου είπε. Μου έδωκε. Τι είναι αυτό, ρε? Η λύση στο πρόβλημά μας, κουμπαρά. Εσωθήκαμε. Λατάνια, θα στο σπάσω το κινητό. Με έχει πιάσει μικρανία, ε. Λέγε. Ξέρεις κάτι, είναι ο Μίμης που έχουμε κανονίσει να βγούμε. Και γι' αυτό παίρνει, μπορεί να ανησυχεί. Πες του ότι δεν θα βρεθείτε. Ποτέ ξανά? Απόψε, Λατάνια! Αν δεν μου πεις τι εννοούσες στο τηλέφωνο, δεν θα φύγεις από εδώ μέσα. Ρενάτα, δεν σε αναγνωρίζω. Ούτε εγώ με αναγνωρίζω. Είμαι πλέον ικανή για όλα. Λέγε. Για ποια όλα? Δεν θες να μάθεις. Λέγε, είπα. Ωραία. Ωραία. Πριν σου πω όμως, θέλω να σου πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που το μαθαίνεις από μένα. Αν δεν το ξέρεις ήδη δηλαδή. Ναι, επιτέλους, νυχτώσαμε. Λέγε. Ωραία. Ο Αχιλλέας μου είπε ότι χωρίσατε. Τι σου είπε? Ότι χωρίσατε. Ρενάτα μου, είσαι καλά? Ναι, καλά είμαι, απλά δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι μου κρύβατε κάτι για την Πάγιο Σόφο. Αλήθεια, λυπάμαι πάρα πολύ. Μήπως θέλεις... Θέλω να πας σπίτι σου. Για αύριο σου δίνω ρεπό. Ελεύθερη. Μα εγώ... Πήγαινε, σε παρακαλώ. Δεν το σηκώνει, Ρενάτα. Ούτε και εμένα, Λατάνια. Και ο Χιλιάς είναι εξαφανισμένος. Μπλέξαμε. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε, την προσευχή μας, παρακαλάμε τον Θεό και την Παναγία. Μην πει τίποτα η Λατάνια στη Ρενάτα, όπως γράψαμε στο μήνυμα. Ναι, εάν το έχει δει. Τι είναι, ποιος είναι, η Ρενάτα, ο Αχιλλέας, η Λατάνια? Το κακό είναι απάντημα. Μην μιλάς εσύ για τη Λατάνια. Φέινερ. Ναι. Βλάση, να σου πω, μήπως μπορώ να έρθω απόψε να δω τη μικρή, να περάσουμε όλο το βράδυ μαζί, να τη βάλω και για ύπνο. Μου έκανε πολύ καλό που την είδα χτες. Ναι, εντάξει, όποτε θες. Άμα είσαι Δέσποινα, είναι άμα θες να πας την πάρεις. Μόλις κοιμηθεί η μικρή, μήπως μπορώ να περάσω να δω και λίγο εσένα? Ναι, εντάξει, όποτε θες. Εγώ εδώ στην Κύρα θα είμαι. Έχεις φάει τίποτα ή θα έχουμε πάλι τα χθεσινά? Ναι. Έχω φάει. Έχω φάει πολύ καλά, μην ανησυχείς. Α, μπράβο.
άνοιξε, βλέπω τα φώτα ανοιχτά. Πώς σου φαίνομαι, γκρινείς? Πανέμορφη είσαι, όπως πάντα. Αλλά για να σε δω λίγο. Κάτι λείπει. Να πάρω κάτι από πάνω, ζέστη έχει. Όχι, όχι, δεν λέω γι' αυτό. Κάνε μια στροφουλά. Αυτό το φόρμα, ρε παιδάκι μου, κάτι θέλει. Γιατί δεν βάζεις τα σκουλαρίκια που σου πήρα? Τα σκουλαρίκια. Δεν νομίζω να... Όχι, δεν έχει, δεν νομίζω. Έλα, πήγαινε βάλτα τώρα. Δεν... Πήγαινε. Α, χτυπάει η πόρτα. Άνοιξε, ρε παιδάκι μου, να πούμε δύο κουβέντες, ανησυχώ. Γλιά! Πολύ όμορφο σκουλαρίκι. Όπως και η κυρία που το φοράει. Να φανταστώ η γυναίκα σου. Όχι, δεν είμαι παντρεμένος. Α, τότε η σύντροφό σου. Όχι. Ακόμα τουλάχιστον. Αφήστε με όλοι ήσυχο, δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν. Βαρά, αυτό είναι το στικάκι του αντρικού πάθους. Α, μίλησε. Καλέ. Του αντρικού πάθους. Μπράβο, η συγκούρνη. Ένα της είχε μείνει, αλλά ένια σου, εμείς παραγγείλαμε και αύριο θα μας έρθει μια κούτα ολόκληρη. Τώρα θα βολευτούμε με αυτό. Το στικάκι του αντρικού πάθους. Καλέ, το διαισθάνομαι, θα δουλέψει αυτό. Λοιπόν, γυναίκε, να ράξουμε εδώ, να δούμε το ματσάκι, να περάσουμε όμορφα. Πουστάρω, ρε. Αλλά παραγγείλουμε κανένα σουβλάκι, γιατί έχω πεθάνει της πείνας. Πείνασε τα γόρι μου, θα πάρω εγώ το πιτσάρα, ρε. Να στείλει 5, 6, 7, 8, 10 πιτόκυρα, να τα βάλουμε κάτω, να πούμε σβέτα όμως, μην χάσουμε και την παλίτσα. Τώρα θα πάρω εγώ τη λέω. Φουτάρα, ποια μπάλα, ρε. Δεν την κάνεις με λαφρά, να παίξω μπάλα με το μωρό μου. Γιατί εσύ, ρε, που θέλω σουβλάκια. Φάτα μόνο σου, ρε φλόρε, εγώ θέλω βάνα τώρα. Κι όν είπες φλόρο, ρε. Κάτσε να έρθει τώρα το μωρό μου και θα φάω και τα κάγκελα του κρεβατιού. Ναι, ρε, εγώ θα σκίσω τα παπλώματα. Θα σκίσω τη γάτα, θα σκίσω... Θα μη σκίσει κανένα καλτσόδρε. Καλή ιδέα. Βανούλα μου, που είσαι μωρό μου με τα καλτσονάκια σου και τις ποδίτσες σου. Χαλούπα, που είσαι γυναίκαρα μου, Δήμετρη, έρχομαι να γίνει της Κορέας. Φωτάκο μου, αχ, μακάρι να είναι τόσο αποτελεσματικό. Λοιπόν, κουμπάρα, πάμε να ντυθούμε εμείς να βάλουμε τα σεξι τα ανοιχτικά μας. Να τους εκάνουμε τούρπα, να τους εκάνουμε. Τι πάλι εμείς θα κάνουμε, δηλαδή, τη δουλειά του στικάκι δεν θα κάνει τίποτα. Δεν ξέρω, ρε εσύ. Η συγκούρνη τι σου είπε, δηλαδή, πώς δουλεύει αυτό το πράγμα? Παιδί μου, αυτά είναι ποτισμένα με αρώματα αφροδισιακά. Μάλιστα. Αποτελέσματα έχουν ή... Καληνύχτα σας. Τι να πω, δεν ξέρω, πάντως η συγκούρνη έτσι τον άναψε τον πρώην της. Αμέ, αυτός τη μία μέρα δεν την ήθελε και την άλλη μόλις μύρισε το στικάκι, την κυνήγαγε γονατιστός. Γονατιστός, ε. Καλό σημάδι αυτό. Παιδί μου, δεν ξεκόλαγε από το σπίτι σου, λέω, μέχρι που η κυρία Μπουκουβάλα αναγκάστηκε να τον κυνηγήσει με μια μαγκούρα. Να το δοκιμάσουμε, ρε εσύ, κι εμείς αυτό το πράγμα. Να δούμε αποτελέσματα. Πάντως η Φέη έλεγε ότι τους άντρες πρέπει να τους τσιγκλάμε. Αλλιώς, μετά μπορεί να χαθεί ο έρος. Η Φέη μόνο τον Εύρο τους ξέρει να τσιγκλάει, που θα μας δώσει και συμβουλές για έρωτες. Ναι, αλλά η Στέκα, σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε, τους είχε όλους τόσα χρόνια. Μπορεί να έχασε τα σκύλ της. Αλλά ξέρει αυτή η Στέκα τι κάνει. Πάμε να ετοιμαστούμε τότε. Στη βράσκολα το σίδερο. Έλα. Λες να κάνουν τίποτα τώρα αυτά. Πέρθουν πίσω πνιγμένος, από τα μαλλιά του πιάνεται. Όντως έχω χάσει τα σκύλς μου. Ωραία, λες.
Γεια σου, Λουλού. Ετοιμάζεσαι να κλείσεις. Μπράβο, γιατί και εγώ το έκλεισα το κηλικείο. Καλά έκανες. Τέτοια ώρα, σιγά μην πατήσεις κανείς. Ναι, βλέπω και τις άλλες ώρες τι γίνεται. Ολόκληρος επιχειρηματίας και έχω καταντήσει να πηγαίνω στις ουρές των τραπεζών και του ΟΑΕΔ να πουλάω τον καφέ για 5 ψωροευρώ. Ο Χριστός και Απόστολος, 5 ευρώ πουλάς τον καφέ σου. Παιδί μου, τι δεν καταλαβαίνεις. Delivery στις ουρές σου λέω ότι κάνω και λίγα το χρεώνω. Εκεί πέρα, αν δεν φροντίσεις να πάρεις ένα μπουκαλάκι νερό μαζί σου, πέφτεις στα νάσκελα. Ναι, δεν έχεις και άδικο. Αλλά και εσύ, βρε παιδάκι μου, είσαι μέγας αγιογδίτης πια. Ευχαριστώ πολύ. Πήγες τελικά στο Βλάση και στο Μίμη να μάθεις τι έγινε? Ναι, πήγα, τους είδα. Και γιατί ήταν πεσμένες οι καρέκλες? Ήρθανε κλέφτες? Ναι, δεν έγινε ακριβώς αυτό. Αρχικά να σου πω ότι είναι κάπως χτυπημένη. Αλλά μην ανησυχείς, όλα καλά. Χτυπημένο το παιδί μου! Και αυτό το λες εσύ καλό! Ναι, ρε παιδί μου, δεν έγινε κάτι σοβαρό. Απλά. Πώς να σου το πω τώρα. Αυτοί οι δύο πιάστηκαν στα χέρια. Πιάστηκαν στα χέρια, ολόκληρη μαντράχαλη. Μα τι νομίζουν ότι είναι? Παιδιά του δημοτικού σχολείου. Τι νομίζεις ότι εγώ δεν τους τα έσουρα? Και τώρα δηλαδή που κλείνω θα πάω από εκεί να τους τσεκάρω. Αλλά σε παρακαλώ, Θοδωρή μου, σε παρακαλώ πολύ, μην το κάνεις θέμα και τους ξαναμπουρδουκλώσουμε, ε? Άντε καλά. Αλλά και εσύ, ρε παιδί μου, ολόκληρη δασκάλα, πρέπει να επιβάλλεις την τάξη. Πρέπει να τους επιβληθείς. Καλά, καλά. Με το άλλο θέμα τι έγινε? Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω όρο στους μαθητές μου να παίρνουν καφέ μόνο από σένα, ξέχνα το. Όχι αυτό, ρε, το άλλο λέω. Ποιο άλλο? Το άλλο, ρε παιδί μου, με την εφαρμογή στο κινητό για τις γνωριμίες. Έλα μωρέ. Έλα μωρέ, Θοδωρή. Φτάνει πια με αυτό το αστείο. Πάλιωσε, δεν βαρέθηκες? Βαρέθηκα. Αυτό λέω, βαρέθηκα. Ανάθεμα κι αν με καταλαβαίνει κανείς εδώ μέσα. Σύφη μου, πόσο χαίρομαι που περνάμε το βράδυ μας μαζί. Αφού σου υποσχέθηκα ότι θα αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο μεταξύ μας. Κάτσε λίγο να γυρίσω τα κάστανα να αρπάξουμε. Περίμενε, εσύ, το κάνω εγώ. Κάτσε. Μίλησέ μου λίγο για σένα. Για τη ζωή σου. Υπάρχει κάτι καινούριο? Σαν τι καινούριο δηλαδή? Ενώ στα αισθηματικά σου. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον? Αν δεν θες μη μου πεις, δεν θέλω να σε πιέσω. Εγώ ρωτάω από ενδιαφέρον. Πολύ γρήγορα θες να αναπληρώσουμε το χαμένο χρόνο εσύ. Σιγά σιγά αυτά. Καλά, καλά. Θα περιμένω. Θέλεις να μου πεις πώς από τον Καναδά κατέληξες στην Κρήτη? Είναι πολύ περίεργη σύμπτωση. Ας πούμε τυχαία. Τι σημαίνει αυτό? Όχι ότι τυχαία έφυγα από τον Καναδά, ότι τυχαία πέτυχα στην Κρήτη τους Χατζάκηδες. Στη φίλη μου την Άννα που τόσο καιρό την ήξερες για μάνα σου, δεν είπες ότι ήσουν απαραγιός στους Χατζάκηδες? Αν της το έλεγες θα με είχε ειδοποιήσει σίγουρα. Όχι, δεν της το είπα. Έφυγα από τον Καναδά όταν ενηλικιώθηκα και έκτοτε μίλαγα πολύ σπάνια μαζί της. Δεν ήθελα να γυρίσω πίσω. Γιατί? Τόσο πολύ σου άρεσε η Κρήτη? Καλή είναι η Κρήτη, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Όπως σου είπα, δεν έφυγα τυχαία από τη μάνα μου. Sorry. Από τη γυναίκα που με μεγάλωσε. Τι έγινε? Τσακωθήκατε? Όχι. Απογοητεύτηκα. Τέλος πάντων, είχε γνωρίσει έναν άντρα, ένα σύντροφο. Τον έφερε να μείνει μαζί μας με το γιο του. Εκείνος ήταν βίαιος. Χτυπούσε το παιδί. Εμένα δεν τόλμησε ποτέ να σηκώσει χέρι πάνω μου, αλλά κάποιες φορές που μπήκα ανάμεσα για να προστατεύσω το παιδί, τα βάλε μαζί μου. Δεν το πιστεύω. Κι εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ναι, ήταν δύσκολο. Άρχισε να βάζει λόγια για μένα, εκείνη άρχισε να τον πιστεύει. Της είπα σε κάποια φάση ότι θα το καταγγείλουμε ή θα φύγω. Εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω να βλέπω αυτό το παιδί να βασανίζεται έτσι. Και εκείνη με τον τρόπο της διάλεξε το δεύτερο. Να φύγεις για να μην καταγγείλεις τον σύντροφό της. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, έφυγα κάποια στιγμή για την Ελλάδα και φεύγοντας έκανα μια ανώνυμη καταγγελία. Ευτυχώς για εκείνη έμαθα πριν μερικά χρόνια ότι χώρισε με αυτόν και τώρα ζει με κάποιον άλλον στην Αργεντινή. Αχ, βρε αγόρι μου. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Να μην περάσεις αυτά που πέρασες. Φταίς εσύ γι' αυτά. Δεν ξέρω και εκείνη αν φταίει. Αυτές οι καταστάσεις είναι περίεργες, συνήθως παρασύρεσαι. Ελπίζω τουλάχιστον να κατάφερα να κάνω κάτι καλό για αυτό το παιδί. Σίγουρα έκανες κάτι καλό. Κι εγώ γίνομαι όλο πιο περήφανη για σένα.
εδώ είστε, μάνα και γιος. Γεια σου, Σεφί. Γεια σου, Λεωνίδα, κάτσε. Λοιπόν, νομίζω ότι τα κάστανα είναι έτοιμα να σφέρω άλλο ένα πιάτο να το βάλουμε. Τι έγινε? Γιατί είσαι έτσι? Η συνάντηση με τον Ηλιάτη δεν πήγε όπως την περίμενα. Πώς την περίμενες? Ήθελα να τον βάλω στη θέση του. Και τα κατάφερες? Μάλλον το αντίθετο έγινε. Μετά πέρασα από τον Αχιλέα να τον δω, αλλά ενώ είχε φως στο σπίτι, αυτός δεν μου άνοιγε. Ούτε η Ρενάτα έχει έρθει. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Βρε, Λεωνίδα μου, σου είπα να μην μπερδευτείς, θα τα κάνεις χειρότερα. Πόσο χειρότερα, Φλωρέτα? Χωρίζουνε. Λατάνια είναι. Κάτσε, ρε, περίμενε. Έλα, πες. Ναι, Λατάνια είναι. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν θα βγούμε σήμερα. Καληνύχτα. Παράξενο. Πού είναι το παράξενο, ότι υπάρχει και μία που αντιστάθηκε στη γοητεία σου? Όχι, ρε κόμπανε, που μου είπε ότι θα βγούμε σήμερα, αφού δεν είχαμε κανονίσει τίποτα. Ναι, λες να είναι τίποτα συνθηματικό αυτό? Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να σκεφτώ. Έχω κόψει φλάτζα σήμερα. Ναι, εγώ είμαι στο πράγμα. Ναι. Έλα, φύ. Γιατί? Ναι, εντάξει, εντάξει, ό,τι θες εσύ. Κρίνε εσύ και πράξε. Εντάξει. Να μου φιλήσει τη μικρή. Μη μου πεις ότι θα έρθει από το ΙΦΕΗ, δεν θα το αντέξω αυτό το παρεάκι. Όχι, λέω ότι είναι ανήσυχη μικρή και θα καθίσει τη Δέσποινα μέχρι να ηρεμήσει λιγάκι. Πάντως τώρα τελευταία βλέπω να τα πηγαίνετε καλά εσύ με τη ΙΦΕΗ, ε. Καιρός δεν ήτανε. Έχω βαρεθεί τους ακομούς, ρε. Επιτέλους. Να και κάτι που πάει καλά. Η Ρενάτα όμως που είναι, ρε φίλε, ακόμα δεν έχει γυρίσει σπίτι. Λες να έχει πάει στον Αχιλλέα και να γίνεται σαματάς τώρα. Καλά, μην τρελαίνεσαι. Μπορεί να είναι απασχολημένη γυναίκα. Με ποιο τρόπο? Να την απασχολεί η Λατάνια να της λέει για τον Αχιλλέα ότι διαδίδει φήμες περιχωρισμού στη Σόφο? Όπα, 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 μην μου βάζει κι άλλους πελάτες στο κεφάλι μου, δεν θα τα αντέξω κι αυτό. Αλλά κοιτάς μου φίλες φάγαμε σήμερα. Θα ξαναπάρω. Έλα, Βλάση μου. Έλα, Ρενάτα μου. Έλα, ανησύχησα λιγάκι γιατί δεν έχεις γυρίσει στο σπίτι, όλα καλά? Στη Σόφο είμαι και θα μείνω εδώ απόψε. Δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν. Γιατί, τι έγινε? Μην ανησυχείς, Βλάση μου. Απλά έχω πολλή δουλειά. Λοιπόν, τα λέμε, ε? Καληνύχτα, καληνύχτα, Ρενάτα. Τι είναι, τι είπε. Πάνε εδώ, είσαι εσύ. Τι έγινε, το μέλι έχουμε και δεν μπορείς χωρίς εμάς? Εσείς δεν μπορείτε, χωρίς επίβλεψη. Βασικά έκλεισα και είπα να περάσω να σιγουρευτώ ότι δεν τσακωνόσαστε πάλι και μήπως κάναμε κανένα μάθημα. Ναι, μάθημα, ναι. Ρε Βλασάκο. Εγώ επειδή είμαι πτώμα και βαριέμαι να πάω σπίτι μου να την πέσω λίγα και εδώ. Αν δεν βαριέσαι να πας μέχρι μέσα πήγαινε. Δεν βαριέμαι καθόλου. Ωραία. Πολύ ενέργεια αυτό το παιδί. Πάει. Καταστραφήκαμε. Τι να σου πω, ρε Φωτάρα, και να με σκότωνες, δηλαδή αυτό δεν το περίμενα. Να μας τη φέρει μπαμπέσικα η κακατσούρα. Αφού είχαμε κάνει το deal, ρε Φωτάρα. Καλά, μα είχε κάτσει μπίζνα με τα δύο μανούλια. Τα είχαμε πριστεί στα φράγκα και οι δύο. Εσένα η Φωτουλέ είναι το πρόβλημά σου? Ή η Βανούλα με τη Σίλβια που έκαναν κόμμα και μας σαμποτάρισαν? Εγώ γιατί νομίζω ότι το σαμποτάζ τώρα συνεχίζεται? Ρε εσύ, εμένα κάτι μου βρωμάει, ε. Σου μυρίζει και εσένα? Τι ακούγεται? Γεια σας, αγόρια. Βάλαμε κάτι χαλαρό και ήρθαμε να σας κάνουμε παρέα. Να χαλαρώσουμε έτσι όλοι μαζί. Να πούμε καμιά κουβέντα, ρε αδελφέ. Σαν να παραχαλάρωσες, Βανούλα, ε. Κορίτσια, κάτι βρωμάει. Ναι, είναι αρωματικό χώρο. Αυτό είναι. Δεν σας θυμίζει κάτι από παράδεισο? Πάντα κάτι από χαλασμένα λάδια μου φέρνει. Ναι, αυτό σας πειράζει. Δεν σας πειράζει κρεατήλα της αποθήκης. Και τι θα κάνουμε, μωρία, το μυρίζουμε και μέσα στο σπίτι τώρα? Άμα θέλαμε κρεατήλα, μέναμε να κοιμηθούμε και με τον Ζαχαρία. Α, με τον Ζαχαρία θέλατε να πάτε να κοιμηθείτε? Ρε, γιατί γκρινιάζετε ακόμα, δεν ήρθαμε? Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, σας πήραμε από τα μούτρα. Λοιπόν, θα πάω να φτιάξω μια διχταμάδα που είναι χαλαρωτική. Άστο, δεν χρειάζεται. Από χαλάρωση είμαστε τίγκα. Τόσο τίγκα που θα πάμε για ύπνο. Για ύπνο! Από τώρα! Ναι, ρε κορίτσα, λυπηθείτε μας. Όλη τη μέρα τρέχουμε για το μεροκάματο. Και τώρα θα μας πάρετε την μπουκιά από το στόμα και με το έτσι θέλω. Η μπουκιά από το στόμα είναι τα κοριτσάκια που θα κάνετε μπίζνα μαζί τους. Δεν κατάλαβα, Σίλβη. Ας σου ζητήσουμε Νάντια να πούμε για τις δουλειές μας ή μας έχεις για τίποτα λιγούρια που δεν έχουμε αυτοσυγκράτηση. Βάιτα, ρε, τι κοιτάς. Από αυτοσυγκράτηση άλλο τίποτα. Σίγο, ρε Μάκη, σίκο. Πάμε να κοιμηθούμε για να ξεχάσουμε. Περπάτα, εσύ. Περπάτα μπροστά. Όπα, εκεί καλά είσαι. Να περιμένε. Έλα, κλούθα.
θέση που είχαμε τα στικάκια του αντρικού πάθους. Μας έσωσαν οι φίλοι σου οι συγκούροι. Με κατέστρεψες! Είσαι απαράδεκτη! Απαράδεκτη είσαι! Τώρα δέσαμε. Γιατί πήγες και είπες τη ζωγραφιά για μένα και την Έλλη και το παιδί? Εγώ! Εγώ! Ε, ποιος! Γιατί είπα ψέματα! Είπες τα προσωπικά μου! Έλε! Να με μάθει δηλαδή η ζωγραφιά ότι είσαι παιδί! Γιατί δεν θέλω να δώσω αναφορά στη ζωγραφιά για τη σχέση μου με τις πρώην μου γι' αυτό! Τελικά όλοι άντρες το ίδιο είστε! Ψεύτες και ανέστητοι! Δίκιο έχει η Βάνα. Λοιπόν, εγώ λέω πάντα τις αλήθειες. Ψέματα δεν λέω και άμα σου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Και αν ξανατολμήσεις. Εάν τολμήσεις εσύ ξανά, Δαμιανέ, να μου φωνάξεις, θα δεις μία Σίλβια που δεν την έχεις ξαναδεί ποτέ. Πες τα ρε κουμπάρα, όσο εδώ και μη παρέκει. Τροπή σας καλέ να αφήνετε το παιδάκι αυτό μόνο του και να ζητάτε και τα αρέστα. Και στην τελική εγώ το είπα στη ζωγραφιά. Τι έκανες, εσύ ξετσίπω τι σου πια, εσύ την έκανες τη βρωμαδουλειά. Τόσου! Σας βαρέθηκα. Απορώ πώς σας αντέχουν οι άντρες σας. Άντεγα! Βάβε βιβοβού. Βάβε βιβοβού. Βε βιβοβουβά. Βε βιβοβουβά. Βιβοβουβαβέ. Βιβοβουβαβέ βιβιβί. Γλάση. Βιβοβουβαβέ. Ας τα λέμε πολύ ωραία αυτές τις βλακίες τώρα. Δεν είναι βλακίες, είναι ορθοφωνία. Θα σου φανεί πολύ χρήσιμη στη σχολή. Καλά, κατάλαβα. Θα πρέπει να είσαι πολύ κουρασμένος, είχες και περιπέτεια σήμερα. Άστο, άλλη φορά. Πάω, ξαπλώσω. Ξάπλωσε. Μαρινά, άμα θες, αράξουμε εδώ πέρα να κοιμηθούμε. Ας αφήσω εδώ χώρο, εδώ δίπλα, άμα θες, έχει χώρο. Βλάση μου, σε ευχαριστώ, αλλά θα πάω σπίτι. Έχω και δουλειές να κάνω. Οπότε, άμα είναι, τα λέμε αύριο. Βλάση. Τσάμπα την παραγγείλαμε την κούτα. Τίποτα. Πετάξω και τη συσκευασία, μην το δει και κανένας και εμάς πάνω στο δούλεμα. Αμάν, ρε αυτό έχει λήξει. Τι λιγμένο στικάκι μας έδεσε συγκούρνη. Πω, γι' αυτό δεν έγινε η δουλειά. Τι, και εδώ λέει ότι αν είναι λιγμένο έχει αντίθετα αποτελέσματα. Για διάβασε εκεί να δούμε τις παρενέργειες. Κάτσε τώρα γιατί είναι μικρά τα γράμματα, δεν βλέπω. Ανορεξία. Την είχαν. Πω, γι' αυτό δεν με ρώτησε κανείς. Τι έχω μαγειρέψει. Μπράβο. Νεύρα. Τα είχαν. Μόνο που δεν μας έβρισαν, ρε. Αλλά τι λέω. Μας έβρισαν. Για να δω. Απότομη συμπεριφορά. Και αυτή την είχαν. Μπράβο. Τάσεις για απιστία. Όχ. Τις είχαν. Λες. Όχι, είχαμε. Βανούλα, έτσι και μας τα φορέσουν, δεν θα έχουν άδικο γιατί εμείς ράψαμε λιγμένο. Αύριο ύπνο θα κάνουμε απόψε. Εσύ φταις και οι ιδέες σου. Να σου πω, εσύ με έστειλες αρωνάρες στη Συγκούρνη. Ναι, αλλά εσύ με πεισες ότι είναι αξιόπιστη. Έλα τώρα, άστα αυτά και πάμε να κρατάμε τσίλια στην πόρτα. Μην ξεπορτήσουν οι άντρες μας. Έλα. Έλα μωρέ τσαράκι, δεν περιγίνεται. Ναι μωρέ, μου λείψατε κι εσύ και τα κοπέλια και οι μπαντινάδες μας και τα γλέντια μας. Καλά πάει η εταιρεία, καλά. Πολλούμε, ναι. Τώρα έχουμε βγάλει και καινούργια παραγωγή. Τσαλάκι σε κλείνω γιατί ήρθε ο Ζαχαρίας. Έλα, καλημέρα. Συγγνώμη, ρε Ζήφη, δεν ξέρω πώς θα πάθω αυτό το πράγμα. Ξέρεις ότι εγώ είμαι πάντα στην ώρα μου. Σε πλάκωσε το πάπλωμα μου, ρε Ζαχαρία. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν χτύπησε το ξυπνητήρι. Αλλά θα επανορθώσω, Σιφάκο, θα επανορθώσω. Δηλαδή, πες μου ό,τι θες. Δώσε μου οδηγίες, μαστίγωσέ με, υποκλίνομαι, χαλή να γίνω να με πατήσεις. Ζαχαρία. Ηρέμηση. Συμβαίνουν αυτά. Τι μετάλλαξε, έπαθες? Όχι, απλώς. Έχω έρθει από νωρίς, έχω βάλει την πρώτη ανάμιξη, πηγαίνει μια χαρά, οπότε. Έλα να κάτσουμε να πιούμε το καφεδάκι μας και κάτσε μετά στη δεύτερη. Και καφεδάκι, ε? Ναι, σου πήρα καφεδάκι, κερνάω. Α, κερνάς κιόλας, ε? Δεν μου λες, μπας και μου το παίζεις καλώς για να ξεσπάσεις αργότερα. Πες μου τι θα μου κάνεις για να είμαι προετοιμασμένος. Τι θα σου κάνω, μωρέ Ζαχαρία, ένα καφέ σου πήρα.
Τι έχεις βάλει μέσα στον καφέ? Τι έχω βάλει, μωρέ, κουζουλέ, ζάχαρη και γάλα. Μήπως το πίνεις χωρίς γάλα? Όχι, με γάλα το πίνω. Όχι, ρε. Δεν πίνω από το καφέ σου. Μου το παίζεις τώρα χαμογελαστός για να μου κάνεις κακό αργότερα, ε. Δεν πίνω από το καφέ σου, ρε. Ναι, Ζαχαρία, πας καλά. Καλά πάω. Και επειδή θέλω να παραμείνω καλά, φεύγω. Πάω στους αναδευτήρες. Ρε, δεν τον βρίσκω πουθενά. Μια μέρα είπα να χαλαρώσω λίγο, πάλι δεν του άρεσε. Τι να πω, πάντως δεν περίμενα ότι ο Δαμιανός θα έχει παιδί. Και να φέρεται και με αυτόν τον τρόπο, αλλά το DNA βλέπεις. Τουλάχιστον ελπίζω να τον ταρακούνησα με όσα του είπα. Κι εγώ ελπίζω να ταρακούνησα τον Λεωνίδα. Με πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει σήμερα με τον Αχιλέα και τη Ρενάτα. Είχες κανένα νέο της? Της έστειλα ένα μήνυμα, αλλά δεν μου απάντησε. Και από ό,τι βλέπω, δεν έχουν έρθει ακόμα. Κάνω μια χάρη. Ζεστό καφέ και κρουασάν? Όχι, ζεστός φάκελος για την Πάγιο Σόφο. Θέλω να το βάλεις στο γραφείο της Ρενάτας, να τον δει μόλις έρθει στο γραφείο. Καλημέρα, Θεοδωρή μου. Τι κάνεις? Ο καφέ σου, 3.80. 3.80, πάλι? Πάλι τον ακρίβει, ναι. Ναι, ό,τι θέλω κάνω, δικό μου είναι το μαγαζί. Έλα, ορίστε. Κατά τα άλλα, καλά είσαι? Να μη σε νοιάζει. Δεν κατάλαβα, ρε Θεοδωρή, τι έπαθες κι εσύ τόσο απότομος ξαφνικά μαζί μου? Τίποτα δεν έπαθα. Α, να σου πω. Μήπως είσαι ακόμα μουτρωμένος μαζί μου επειδή δεν συνέχισα την πλακίτσα που μου έκανες για την εφαρμογή για τις γνωριμίες? Και ποιος σου είπε ότι ήταν πλακίτσα? Τι το εννοούσες? Ε, επειδή δηλαδή δεν είμαι νεαρούλης, δεν έχω δικαίωμα στο φλερτ, δεν έχω δικαίωμα στην ελπίδα για μια νέα γνωριμία? Όχι, Θεοδωρή μου, φυσικά. Έτσι φέρεσαι εσύ στους μεγαλύτερους σου? Αυτά είναι τα ανοιχτά μυαλά των καλλιτεχνών? Θεοδωρή μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ και με παρεξήγησες. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι το εννοούσες. Πώς να το καταλάβεις? Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εσύ είσαι νέα και ωραία. Δεν ξέρεις τι σημαίνει μοναξιά. Δεν ξέρεις τι είναι να σε έχει παρατήσει η γυναίκα σου και να τρέχεις στις Βουλγαρίες με άλλον και από τότε να μην έχεις μία ουσιαστική σχέση στη ζωή σου. Θεοδωρή μου, λυπάμαι πολύ. Δεν το ήξερα ότι σε παράτησε η γυναίκα σου. Αυτό έχει συμβεί πολλά χρόνια πριν. Πώς να το ξέρεις? Αλλά πειράζει που ήθελα κι εγώ να θυμηθώ πώς είναι το φλερτ. Πώς είναι να έχεις μία γυναίκα στο πλάι σου. Έλα, έλα, βρε Θεοδωρή μου, έλα. Χίλια συγγνώμη που σε αποπήρα. Να σου πω, για να εξηλαιωθώ, σου υπόσχομαι θα σε βοηθήσω. Πώς θα με βοηθήσεις? Τι θα έλεγες να σου έκανα μερικά ιδιαίτερα μαθήματα στο φλερτ? Θοδωρή, όχι να το πενευτώ, αλλά θα σε κάνω εγώ ξεφτέρι. Ω, εδώ κοιμήθηκε. Πρέπει να το πω στον Μάρκο. Πρωινό, ένα σωρό πράγματα έφτιαξα. Δεν πεινάμε. Δεν πεινάμε. Δεν πεινάτε. Δεν πεινάτε. Εδώ στο βράδυ, ένα σωρό πράγματα έφτιαξα και πάλι δεν φάγατε. Γιατί ρε παιδιά, θα ρέψει φωτακομού. Χόρτασα κατά πίεση, αυτό μου αρκεί. Καθίστε βρε παιδιά, τουλάχιστον να πούμε μια κουβέντα. Πρέπει να δουλέψω. Δεν έχω χρόνο για κουβέντες. Πρέπει να ζητιανέψω. Αν έχω λεφτά για τα χρέη μου. Της Φιλενάδα. Ούτε για ένα καφέ δεν κάθονται πια με τις γυναίκες τους. Πάνε και έρχονται λες και είναι ξενοδοχείο. Να σου πω, Βανούλα, πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα γιατί τα βλέπω σκούρα τα πράγματα. Τι σου μπαίνει συγκουρνή? Για τον πρώην της. Για το πρόβλημά μας, ρε Σιβάνα, έλεος. Α, ναι, ναι, εντάξει, λοιπόν, σήμερα θα αρθικούτε με αυτά τα άστικα και τον τρικουπάδο σου παραγγείλω. Ωραία. Απόψε θα δούμε αν θα έχουν θετική επίδραση τα αστικάκια. Άντε, γιατί την πατήσαμε θες με το λιγμένο. Σήμερα, ρε, θα τους κάνουμε αεροπλάνα. Boeing! Μόνο ο Κάσπερ έχει ερωτική ζωή σε αυτόν το σπίτι. Πάλι καλά. Δεν άφησε σημάδι τουλάχιστον. Αυτή να τη γλιτώσαμε. Ξύπνα, ρε. Τι είναι αυτά? Τι, ρε. Μου αφήνεις τραβασάκια στο ρίπνο, μωρέ. Ναι, ρε.
Τον καημό σου για τις νύχτες. Απ' τη Μαρίνα είναι. Μην μπλακωθείτε και σήμερα, λέει, γιατί θα σας βάλω τη μωρία στη γωνία. Άφησε κι άλλο εδώ, ρε. Να προσέχετε γιατί είναι ανάδρομος ο Ερμής. Πρέπει να συγκρατείτε τα νεύρα σας. Ρε, κι άλλο, ρε, παντού είναι. Αναμένονται έκτακτοι έλεγχοι μέσα στη μέρα. Όποιος δεν έχει κόσμο συμπεριφορά, θα ενημερώνεται και δε μόνος του. Ρε, όρεξη που είχε για πλάκες. Όχι, ρε, μπαίνει να μπαρέσουν αυτές οι πλάκες. Με κάνουν να νιώθω παιδί, να νιώθω ξένια, σας πώς να το πω. Μόνο αυτός αρέσει, Βλασάκο. Ναι, τι άλλο. Ότι αυτή σε γουστάρει. Σαββάτα, ρε, κόψω, ξέρεις τι λες. Άμα ξέρεις, μην μιλάς. Εγώ να το κόψω. Εσείς να κόψετε τα φιλιά, ρε. Γιατί μου λέτε αλλαντάλλον, αφού γουστάρετε. Ποια φιλιά, ρε, στον ύπνο σου τα βλέπεις. Όχι, στο δικό σου ύπνο τα είδα. Δεν πας καλά. Χρειάζεσαι καφέ, επιγόντευσε. Χαμπάρι δεν πήρες όταν κοιμόσουν. Τι, ρε. Αυτή είναι τρελή για σένα, ρε. Εσύ κοιμόσουν και αυτή σε φιλούσε. Τι έκανε? Σε φιλούσε. Άντε, φτιάξε κανένα καφέ να πιούμε, ρε. Με φιλούσε. Άντε, μπράβο. Ξέρεις εσύ, κάνουν φιλιά τα μάτια σου. Διώξες. Μου είπες να μην ξαναγυρίσω. Το μετάνιωσα. Θέλω να μιλήσουμε, να τα βρούμε. Να κάτσουμε μαζί να δούμε τα λάθη μας. Δίστασα. Φοβόμουν ότι θα μου πεις ότι χωρίσαμε. Όπως είπες στη Λατάνια. Δεν άντεχα να το ακούσω από το στόμα σου να μου το λες. Δεν πρόκειται να το ακούσεις ποτέ αυτό από μένα. Είμαι σκληρός και εγωιστής απέναντί σου. Το παραδέχομαι. Αλλά το ξέρεις ότι είσαι η ζωή μου. Και ζηλιάρης. Αχιλλέα μου, δεν σε πρόδωσα ποτέ. Μια παρεξήγηση ήταν. Πίστεψέ το. Σε πιστεύω, Ρενατάκη μου. Σε πιστεύω. Αχιλλέα μου, αλήθεια το λες? Σ' αγαπάω τόσο πολύ. Συγγνώμη που σε στεναχώρησα για τις βλακίες που έκανα. Δεν φταίς μόνο εσύ. Φταίω κι εγώ. Η ζήλια μου και ο εγωισμός μου σε έσπρωξα να το κάνεις. Αλλά δεν έγινε και κανένα μεγάλο κακό. Δεν έγινε. Σ' αγαπάω, Αχιλλέα μου. Να το χωνέψω αυτό που έκανες. Μα να δώσεις έτσι στεγνά τον αδερφό σου. Αυτή την πληροφορία για την Έλλη ήταν ανάγκη να πάει να πίνεις πουρτίζεις. Έκαμες τα εσύ όπως τα έκαμες, δεν θα την πληρώσουμε εμείς. Όλα θα κάνεις μυστικά τώρα τελευταία εσύ. Τι εννοείς? Εννοώ ότι με φίλησες χθες το βράδυ στη ζούγκλα. Τι δουλειά έχεις, Τία? Μπροστά ή μια εξομολόγηση στον κύριο Ηλιάδη για μια προχθεσινή του περιπετιούλα. Λατάνια, είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Κι εσείς όμως, κούκλος είστε. Γεια σας. Γεια σας. Ω, ωραίο χαμόγελο. Ευχαριστώ. Και τι ωραία δόντια δικά σας είναι, είναι Μασέλα. Τι λες, Θοδωρή? Όχι, όχι, περίμενε, αγχώθηκα, το έχω όμως. Που γάμος θέλει υπομονή, θέλει συζήτηση και κατανόηση. Συζήτηση, πατέρα, όχι ψέματα. Σου έφερα μερικά σοκολατάκια να σε γλυκάνω. Ναι, εγώ θα τρώω σοκολατάκια. Ενώ το παιδί σου? Με εκβίασε για να μου δώσει το δίκτυο πωλήσεων. Α, μάλιστα. Κατάλαβα ποιον είναι πια. Εννοείς. Ρε βγαστρίδε! Παναγιά μου! Όνειρο έβλεπα, τι έκανα, είναι δυνατόν! Φυλάγε στον Αχιλλέα και μετά έγινε Μάρκος. Δεν το πιστεύω.